Και τώρα θα συζητηθεί η με αριθμό 37 από 24 Σεβδόμου 2023 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλεύση Ελευθερίας και Βουλευτού Β' Αναβόρειου Τομέα Αθηνών κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Η πυρκαγιά στη Ρόδο και η εμπειρία της Εύβοιας». Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καλή σας ημέρα, κύριε Υφυπουργέ, και σας ευχαριστώ που ήρθατε για να απαντήσετε στην ερώτηση, αν και, όπως σας είπα, ήταν κατανοητό και το να μην έρθετε. Πριν από 2 χρόνια κατακάηκε η Βόρεια Εύβοια. Και ήμουν εκεί, κύριε Υφυπουργέ. Η πλήρης απραξία σε σχέση με την πυρόσβεση ήταν αισθητή και ορατή για μέρες στους κατοίκους. Και πάρα πολλοί σώθηκαν χάρη στην εθελοντική κινητοποίηση των πολιτών και χάρη στην πρόνοια συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι ανέλαβαν εγκαίρως και είχαν εγκαίρως προνοήσει να σχεδιάσουν τον μηχανισμό ανταπόκρισης σε περίπτωση που θα υπήρχε ανάγκη. Ένας τέτοιος άνθρωπος που του πρέπει η σχετική αναγνώριση είναι ο Λιμενάρχης Εδιψού, ο κύριος Δανίκας, που είχε εγκαίρως φροντίσει να έχει στη διάθεσή του τη συνδρομή των πολιτών που χειρίζονται πλωτά μέσα, αλλά και των καπετάνιων των ferry boat, οι οποίοι σώσανε τότε πολίτες πριν από 2 χρόνια, στη Λίμνη, στην Εδιψό, στην Αγία Άννα, σε όλη τη Βόρεια Εύβοια, πολίτες οι οποίοι τρέχανε προς τη θάλασσα για να μην καούν και διασώθηκαν χάρη σε ένα σχέδιο που έφτιαξε σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς κανείς να του το έχει ζητήσει, ο τοπικός λιμενάρχης. Αυτό που έκανε ο τοπικός λιμενάρχης πριν από 2 χρόνια, ερωτώ αν η κυβέρνηση το έχει κάνει από το 2021 μέχρι σήμερα. Γιατί παρακολουθώντας, διαβάζοντας, ακούγοντας, εισπράττοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων της Ρόδου, που είναι για 11η μέρα στο έλεος της φωτιάς, την αγωνία τους, την απόγνωσή τους για το γεγονός ότι είναι ανυπεράσπιστοι και ότι παρέμειναν για πάρα πολλές ημέρες ανυπεράσπιστοι και δεν υπήρξε έγκαιρη ανταπόκριση, ακούγοντας όλα αυτά, βλέπω, ξαναβλέπω και ξαναζώ αυτό που είχε γίνει πριν 2 χρόνια στην Εύβοια. Και επειδή θυμάμαι τον κύριο Πρωθυπουργό να ζητάει συγγνώμη και να υπόσχεται πολιτική προστασία και να υπόσχεται σχέδιο και να υπόσχεται μηχανισμούς, επανέρχομαι στην ερώτηση που σας έκανα και ήρθατε να απαντήσετε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ακόμη δεν είχαμε νεκρούς από τις πυρκαγιές, όταν ακόμη δεν είχαμε τη Νεανχία, τη Μαγνησία, τη Λαμία, όλες τις νέες πυρκαγιές. Και σας ρωτώ, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Ο τίτλος είναι «Η πυρκαγιά στη Ρόδο και η εμπειρία της Εύβοιας», γιατί πραγματικά είναι καρμπών η εμπειρία έτσι όπως περιγράφεται και μεταφέρεται. Και οι ερωτήσεις είναι, πρώτον, ποια ήταν τα αίτια της καταστροφής στη Ρόδο, ποιες αποφάσεις ελήφθησαν, ποια σχέδια εφαρμόστηκαν, ποιες ενέργειες έγιναν, ποια και πόσα μέσα πυρόσβεσης, επίγειας και εναέριας χρησιμοποιήθηκαν και πότε, το πότε έχει μεγάλη σημασία, ποιο δυναμικό επιστρατεύθηκε και για ποιο λόγο δεν υπήρξε έγκαιρη ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού,
ώστε να επιτευχθεί ο έγκαιρος και δραστικός περιορισμός της πυρκαγιάς και να αποτροπεί το, και να αποτραπεί το ολοκαύτωμα που συνέβη. Και δεύτερον, ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την αντιπυρική περίοδο στη Ρόδο, ποια η οργάνωση, ετοιμότητα και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και την προστασία των ανθρώπων, των δασών, των ζώων, των πουλιών και κάθε έμβιου όντος και πώς αξιοποιήθηκε η εμπειρία της Εύβοιας του 2021 που φαντάζει πανομοιότυπη. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ επίσης και παρακαλώ και τον κύριο Πρόεδρο να σας δώσει το χρόνο, επειδή είναι κρίσιμα τα ερωτήματα και κρίσιμη η στιγμή, να ενημερώσετε τη Βουλή και τους πολίτες που μας ακούν και σας παρακολουθούν για τη συνολική κατάσταση αυτή τη στιγμή, για το τι πράττει ο κρατικός μηχανισμός, τι συμβαίνει με τη νέα Αγχίαλο, σε ποια κατάσταση είμαστε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η οργανωμένη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο διατύπωση ερώτησης και απάντησης. Βεβαίως, στο πνεύμα που αναφέρατε και λόγω των συνθήκων θα δοθεί ένας λίγο περισσότερος χρόνος στον κύριο Υπουργό για να μπορέσει να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει. Πάντα όμως μέσα στο πνεύμα του κανονισμού, το οποίο υπάρχει ειδικά για τις επίκαιρες ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας, είμαστε πάλι εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που αντιμετωπίζουμε, όπως βέβαια συμβαίνει σε όλες τις χώρες του Μεσογείου και βέβαια συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Είμαστε όμως και υποκαθεστώς εθνικού πένθους μετά την απώλεια δύο ηρωικών αξιωματικών μας που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δίνοντας ακόμα ένα έμπρακτο μάθημα αυταπάρνησης και υπέρτατης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από αυτό εδώ το βήμα θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τη συμπαράστασή μου στους οικείους τους που βιώνουν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος της και θα τιμήσει τους δύο ήρωες αεροπόρους, στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειές τους όπως ακριβώς τους αξίζει. Προχωρώντας στα ερωτήματά σας που μου θέσατε, σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα, σε αντίστοιχη ερώτηση, σας ανέφερα όλες τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως Υπουργείο για την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος, για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και κυρίως, επαναλαμβάνω, για το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο αποτελεί το βασικό επιχειρησιακό βραχίωνα της πολιτικής προστασίας. Όπως γνωρίζετε, μέχρι το 2019 είχαμε μια γενική γραμματεία που στεγαζόταν σε ένα μικρό χώρο στην Οδό Μητροπόλεως και με πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Σήμερα έχουμε ένα Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που μπορεί να σχεδιάζει, να εμπλέκει και να συντονίζει όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας της χώρας μας. Στην προηγούμενη επίκαιρη ερώτησή σας, την περασμένη Παρασκευή, σας ενημέρωσα για τις ενέργειες που έχουμε κάνει για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς επίσης και του πυροσβεστικού σώματος, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και σε ένα αέρια μέσα που φτάνει φέτος σε αύξηση 170% σε σύγκριση με το 2019. Είναι μια προσπάθεια δυναμική, η οποία έχει ξεκινήσει. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορείς να τα φτιάξεις όλα. Θέλουν τον χρόνο τους, όπως σας εξήγησα την περασμένη Παρασκευή. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η ενίσχυση του μηχανισμού είχε ως επακόλουθο την ενίσχυση των δυνάμεων και στο νησί της Ρόδου. Συγκεκριμένα, μέχρι πριν από δύο χρόνια, στη Ρόδο στάθμευε μόνο ένα ελικόπτερο μεσαίου τύπου. Την περσινή χρονιά προσθέσαμε τρία αμφίβια αεροσκάφη Air Tractors, ενώ εφέτος επιχειρούν δύο επιπλέον ελικόπτερα Chinook του ελληνικού στρατού. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια της τάξης του 600% σε αεροπορικό δυναμικό στο νησί. Σχετικά με τις επίκαιες δυνάμεις που εδρεύουν στο νησί, διαθέτουμε 202 πυροσβέστες και 45 οχήματα, από τα οποία τα 28 είναι υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα.
Από την έναρξη του συμβάντος στις 18 Εβδόμου, στις 19 και 11 αργά το απόγευμα, στα πρώτα 12 λεπτά κατέφθασε το πρώτο πυροσβεστικό όχημα και ακολούθησαν άλλα 18 από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και τα κλιμάκια του Απόλλωνα και της Λίνδου. Με βάση τα τελευταία στοιχεία από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, οι επίγειες δυνάμεις είναι 266 πυροσβέστες, 16 πεζοπόρα τρίματα και 55 οχήματα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι 6 ομάδες δασοκομάντος που κατέβηκαν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενώ παράλληλα από αέρο συνολικά έχουμε 25 εναέρια μέσα. 17 από αυτά εθνικά, ελληνικά και τα 8 από την βοήθεια που έχει έρθει και επιχειρούν περιοδικά. Αυτά τα πτυτικά μέσα έχουν εκτελέσει 800 πτήσεις αεροσκαφών και έχουν γίνει περισσότερες από 4.200 ρήψεις νερού. Όλες αυτές οι ενισχύσεις διατέθηκαν από άλλες περιοχές σε ημέρες ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, όπως προκύπτει και από τους σχετικούς χάρτες που καταθέτω στα πρακτικά, παρακαλώ. Επισημαίνω ότι την ίδια ημέρα το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 4 μεγάλες πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει νωρίτερα στην Ηλίκη, στο Αίγιο, στην Κέρκυρα και στην Κάριστο. Την ίδια ημέρα εξακολουθούσαν δεσμευμένες σημαντικές δυνάμεις στη φύλαξη προηγούμενων πυρκαγιών για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων στη Δυτική Αττική, στη Λακωνία και στο Λουτράκι. Ενώ την ίδια στιγμή αντιμετώπιζαν 61 δασικές πυρκαγιές στην επικράτεια που είχαν ξεσπάσει πριν από αυτήν στη Ρόδο. Όσον αφορά στα σχέδια που εφαρμόστηκαν, σας γνωρίζω ότι το ΠΣΥΓΜΑ ενήργησε σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δασικών πυρκαγιών 2023 και η Γενική Γραμματεία με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Ιόλαος, καθώς επίσης και την επικαιροποιημένη εγκύκλιο προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών με χρήση του 112. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι από 19 έως 23 Ιουλίου εστάλησαν 9 μηνύματα εκένωσης από το 112 σε 15 περιοχές που συνέβαλαν δραστικά στην ασφαλή απομάκρυνση πληθυσμού και στην αποφυγή απώλειας ανθρώπινης ζωής που παραμένει σταθερά η πρώτη μας προτεραιότητα. Όσον αφορά το περιστατικό που συνέβη στη Βόρεια Εύβοια, σας εξηγώ ότι σε μία μόνο ημέρα, χάρη στη χρήση του 112 και στο οργανωμένο σχέδιο, απομακρύνθηκαν από τις νότιες περιοχές όπου έφτασε η φωτιά 19.000 άνθρωποι, 16.000 οδικός και 3.000 διαθαλάσσεις, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα με την υγεία των πολιτών. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δουλεύουμε μεθοδικά και συντονισμένα με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς για την προστασία πρωτίστως της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Όμως, η φωτιά φέρνει καταστροφή, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες και τους μηχανισμούς. Τότε η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των πληγέντων για την καταγραφή των ζημιών και την αποκατάστασή τους το συντομότερο δυνατόν. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, με πρώτους τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, για το καλύτερο αποτέλεσμα, για τους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και αντιληπτό από όλους. Απλώς οφείλουμε όλοι να αποδεχτούμε πως αντίπαλος πλέον διαθέτει δυσθεώρατη ισχύ και για να την καταστήλουμε οφείλουμε να αναβαθμίζουμε διαρκώς το δικό μας επίπεδο προετοιμασίας και ανταπόκρισης χωρίς κανένα διάλειμμα εφησυχασμού και κανένα κενό στην ενότητα και στην κοινή μας προσπάθεια. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και τη βλέπουμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και που δώσατε περισσότερο χρόνο στον Υπουργό, γιατί ήθελα να είναι σαφές ότι είπε ό,τι είχε να πει. Και κύριε Υπουργέ, η κατακλείδα σας με προβληματίζει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, ήρθε και θα μείνει. Χτες ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν είμαστε οι μόνοι, έχουμε τα περισσότερα πτυτικά μέσα. Είναι αλήθεια αυτό που είπε χτες ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι είμαστε η χώρα που έχει, μάλλον ότι η κυβέρνηση έχει φροντίσει να έχουμε τα περισσότερα πτυτικά μέσα? Και δεύτερον, είναι αλήθεια ότι
θεωρούνται από την κυβέρνηση επαρκή αυτά τα πτυτικά μέσα, γιατί ο Πρωθυπουργός στις τοποθετήσεις του στις αρχές της εβδομάδας έδωσε την εντύπωση ότι κάνει αυτοκριτική και ότι λέει δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε, θα δούμε και το θέμα του να αγοράσουμε πτυτικά μέσα κατάσβεσης. Από εχθές και σήμερα ακούγοντας εσάς, καταλαβαίνω ότι ίσως είστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση. Θα ήθελα λίγο πιο συγκεκριμένα να σας ρωτήσω κάποια πολύ λεπτομερή στοιχεία να μας δώσετε. Δηλαδή, είπατε ότι εγκατεστημένα στη Ρόδο είναι 45 επίγεια μέσα, 45 οχήματα. Τα κρίνετε με βάση τα σχέδιά σας επαρκή. Είπατε ότι πλέον επιχειρούν 55 οχήματα, δηλαδή επί 11 μέρες που μένεται αυτή η κατάσταση, ενισχύθηκαν τα επίγεια μέσα κατά 10 μόνο οχήματα. Αυτά είναι οι αριθμοί που δώσατε πριν από λίγο. Εάν κάτι δεν κατάλαβα καλά ή δεν το είπατε σωστά, παρακαλώ να διευκρινιστεί. Με όλη αυτή την καταστροφή, συν 10 πυροσβεστικά, παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία τι είδους είναι αυτά τα πυροσβεστικά, γιατί έχω δει με τα μάτια μου την κατάσταση των επίγειων πυροσβεστικών μέσων που επιχειρούσαν εντός εισαγωγικών στη Βόρεια Εύβοια. Έχω δει με τα μάτια μου τους κατοίκους της Γαλατσόνας να τα προμηθεύουν με νερό μέσα του προηγούμενου, όχι απλώς του προηγούμενου αιώνα, μέσα δεκαετιών. Έχω δει να κλαίνε άνθρωποι και να λένε γιατί από τη Ρουμανία έρχονται με τόσο εξυγχρονισμένα μέσα και εμείς είμαστε με μέσα 50 και 60 ετών που προχωράνε και τρίζουν. Τι είδους λοιπόν επίγεια μέσα είναι αυτά? Τα εναέρια μέσα που μας είπατε ότι έχετε διαθέσει, δηλαδή ένα ελικόπτερο, 3 αμφίβια αεροσκάφη, είναι επαρκή? Ήταν επαρκής η πρόληψη? Λέτε ότι πλέον επιχειρούν 25. Αν λοιπόν πλέον επιχειρούν 25, γιατί εσείς είχατε διαθέσει μόνον 4? Και επίσης μας είπατε ότι αυτά τα οποία επιχειρούν τώρα στη Ρόδο, εναέρια και επίγεια, τα πήρατε από άλλες περιοχές. Δεν θέτετε έτσι σε κίνδυνο άλλες περιοχές? Αυτό ακριβώς είναι που σας ρωτάω, κύριε Φυπουργέ. Τι σχεδιασμός έχει γίνει? Δεν είναι η πρώτη πυρκαγιά που ξεσπάει, δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εκατοντάδες πυρκαγιές. Η εμπειρία αυτή υπάρχει και έχει οδηγήσει ξανά και ξανά σε καταστροφές. Δεν έχει σχεδιαστεί τίποτε ειδικότερο. Από το 21 σας λέω, δεν σας πηγαίνω στο 19 που μας είπατε. Από το 21 δεν έχει γίνει κάτι περισσότερο. Καίγονται προστατευόμενα ήδη το ελάφι, το προστατευόμενο της Ρόδου, ατελείωτα ζώα έχουν καεί, περιουσίες, κάτοικοι. Και μας λέτε τα παίρνουμε από εδώ και τα πηγαίνουμε εκεί. Αυτό ήταν το σχέδιο? Να τα παίρνετε από εδώ και να τα πηγαίνετε εκεί? Γιατί? Διαβάζουμε επίσης τον τύπο και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι διαρροή του προηγούμενου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Στυλιανίδη, ότι υπάρχει ένα, ο οποίος τώρα είναι Υπουργός Επικρατείας, ότι υπήρχε ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πρόγραμμα ΕΓΙΣ με δισεκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό σε πυροσβεστικά μέσα. Έχουν διατεθεί αυτά τα χρήματα? Αυτά που μας περιγράφετε είναι αξιοποίηση των πόρων αυτών ή όπως δημοσιεύεται, δεν το υιοθετώ, αλλά θα παρακαλούσα να μας ενημερώσετε, ή όπως δημοσιεύεται δεν αξιοποιήθηκε τίποτε και έτσι φαίνεται να διακινείται και ένα παράπονο του πρώην Υπουργού και νυν Βουλευτή? Μας είπατε για 202 πυροσβέστες που επιχειρούν σήμερα. Αν καλά σημείωσα, 202 πυροσβέστες. Μου κάνετε νόημα ότι θετικά, καλά κατάλαβα. Είναι επαρκής για αυτή την κατάσταση 202 άνθρωποι?
Και με δεδομένο ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξεκουράζονται κιόλας, και έχω επίσης ζήσει την αϊπνία τους επί μέρες μέσα στη φωτιά, κρίνετε πραγματικά αυτές τις δυνάμεις επαρκείς? Παρακαλώ πάρα πολύ επίσης να μας ενημερώσετε. Είπατε ότι είναι η κλιματική κρίση, οπότε εκεί όπου υπάρχει θα έρχεται η πολιτεία να κάνει αποκατάσταση. Πιστεύω ότι ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν πράγματα που δεν αποκαθίστανται. Και οι ζωές των ζώων, των έμβιων όντων και των ανθρώπων που χάνονται, και το οικοσύστημα και τα δέντρα, το περιβάλλον, δεν αποζημιώνεται το περιβάλλον. Η απώλειά του είναι ανεκτίμητης ζημίας. Συνεπώς, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να μου απαντήσετε σε αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί φαντάζει η απάντησή σας σαν μια ικανοποιημένη στάση απέναντι στην καταστροφή. Και θα ήθελα επιπλέον να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, σας προσκαλώ εκ νέου, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες και να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό και για το τι συμβαίνει στη Νέα Αγχίαλο, στη Μαγνησία. Βλέπουμε ότι διατάχθηκε από τον κύριο Δένδια ένορκη διοικητική εξέταση, αν καλά κατάλαβα από την ανακοίνωσή του, διότι καίγονται πυρομαχικά και βαρύς οπλισμός. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, λοιπόν, για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Το Προεδρείο έδωσε επαρκή χρόνο και για διατύπωση των ερωτήσεων και βεβαίως για τις απαντήσεις, λόγω πραγματικά του πολύ επίκαιρου αυτού θέματος. Κατά παρέκκληση θα ήθελα να πω, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους να ακουστούν και τα ερωτήματα και οι απαντήσεις. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα προσπαθήσω να επιταχύνω, γιατί πρέπει να επιστρέψω στο Υπουργείο στην διαχείριση κρίσεων, γιατί κάτι τέτοιο αντιμετωπίζουμε, άρα θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Και όπως είπατε, το συζητήσαμε, αλλά δεν δεχθήκατε να το αναβάλουμε, διότι μου ζητήσατε να προτείνω πρόβλημα, ότι έχω κόλλημα. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ, κυρία Πρόεδρε, της Πλεύσης Ελευθερίας, στις ερωτήσεις που θέσατε, και θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά το τελευταίο σας ερώτημα, ότι δηλαδή επικαλούμαστε την κλιματική κρίση, θα θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε για 16η ημέρα σε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το χαρακτήρισε επικίνδυνο με την ονομασία Κλέον. Ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι και σήμερα. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει συσκέψεις και οδηγίες και να έχουν βγει και μέτρα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και βέβαια έχουμε ισχυρούς ρηπαίους ανέμους με λίβα που από μόνος του μπορεί να κάψει τα πάντα. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, έρχονται να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Όπως σας είπα, η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξέσπασε σε προχωρημένη ώρα. Άρα μας βρήκε σε κάποια στιγμή στην οποία δεν μπορούσαμε να ενισχύσουμε με αεροπορικές δυνάμεις. Έφτασαν άμεσα τα πυροσβεστικά οχήματα και απογειώθηκαν και τα αεροπλάνα του νησιού. Είχαν όμως ένα μικρό παράθυρο επιχειρήσεων μέχρι τη δύση του Ηρηλίου. Άρα από εκεί και πέρα έπρεπε να δούμε πώς θα ενισχύσουμε το νησί με τις δυνάμεις που στείλαμε. Και σας είπα τι δυνάμεις στείλαμε. Λέτε ότι είχαμε 45 οχήματα. Δεν σας είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι έχουμε 45 οχήματα συνολικά, από τα οποία τα 18 είναι υδροφόρα, πυροσβεστικά οχήματα. Αυτή είναι η δύναμη του νησιού και είναι επαρκής. Και σας λέω όσον αφορά τα οχήματα, ότι βέβαια οι ενισχύσεις που φτάσανε την επόμενη και τις μεθεπόμενες ημέρες ήταν 37 επιπλέον οχήματα. Το 55 είναι ένα πολύ ισχυρό δυναμικό αντιμετώπισης μιας τέτοιας πυρκαγιάς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάτι περισσότερο. Θα έπρεπε να έχουμε πολλές χιλιάδες οχήματα σε κάθε νησί. Γιατί έχουμε την νησιωτικότητα, η οποία είναι ευλογία, αλλά είναι και επιχειρησιακά είναι πρόβλημα. Το ερώτημα είναι πόσα οχήματα πρέπει να έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3.500 οχήματα. Θα σας δώσω την κατάσταση για να τα δείτε αναλυτικά, αν τα έχετε και να τα αξιοποιήσετε. Έχουμε 3.500 οχήματα. Και έχουμε αποκτήσει
τον τελευταίο μόνο χρόνο περίπου 240 καινούργια οχήματα. Είμαστε σε διαγωνισμό μέσω του ΕΓΙΣ για να αποκτήσουμε 400. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες. Και θα τα έχουμε βέβαια στην επόμενη αντιπυρική περίοδο. Γιατί η παραγωγή τους δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Άλλο η υπερκατασκευή, άλλο ο τράκτορος, άλλο το κάθε όχημα. Άρα λοιπόν προχωράμε. Έχουμε συνολικά 250 περίπου εκατομμύρια μέσω του ΕΓΙΣ για να αποκτήσουμε 1.800 οχήματα. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και θα φτάσουμε σε μια αντικατάσταση των παλιών και την ενίσχυση των υφισταμένων οχημάτων τα οποία διαθέτουμε. Αλλά δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν 1.800 οχήματα. Τη χρηματοδότηση πράγματι την έχουμε. Όσον αφορά τη διαρροή που αναφερθήκα στον κύριο Στυλιανίδη, εγώ δεν το νομίζω ότι είναι διαρροή, διότι τα έχουμε κοινοποιήσει. Αυτά τα έχουμε πει, τα ξέρετε. Και στη Βουλή τα έχουμε πει και στη δημοσιότητα έχουν βγει αυτά τα πράγματα. Και βέβαια με διαφάνεια, γιατί γίνονται διαγωνιστικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν εκεί βρισκόμαστε όσον αφορά το στόλο των οχημάτων. Και βέβαια η κατανομή τους είναι τέτοια έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα νησιά και όλη την επικράτεια. 3.500 οχήματα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε στα 7, στα 10, στα 20.000. Ο σχεδιασμός μας είναι τέτοιος που καλύπτει όλη την επικράτεια για να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές τις οποίες έχουμε. Όμως, όταν ξεπερνάμε το φαινόμενο, μας ξεπερνά και ξεπερνά το μηχανισμό, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε να δούμε με τα αεροπλάνα τι γίνεται. Με ρωτήσατε αν είναι η επαρκή τα 6 εναέρια μέσα τα οποία διαθέτουμε στο νησί. Συγγνώμη, είναι 5. Πριν από 2 χρόνια είχαμε 1. Τώρα έχουμε 5. Μας λέτε ότι είναι λίγα. Θα έπρεπε να έχουμε 25 όσα έχουμε στείλει με ενισχύσεις. Μα δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή έχουμε ένα αεροπορικό στόλο 40 εθνικών αεροσκαφών και άλλων 49 μισθωμένων. Δηλαδή έχουμε 89 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης. Είναι ο στόλος αυτός πραγματικά είναι τεράστιος και συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο της Ιταλίας, της Ισπανίας και ούτε καθεξής. Είναι πράγματι πολύ μεγάλος. Αυτό που ακούσατε ότι πάμε να κάνουμε είναι αντί για να μισθώνουμε και να πληρώνουμε αυτά τα εναέρια μέσα, θα πρέπει να πάμε να αποκτήσουμε τα δικά μας. Τι να κάνουμε δηλαδή, να αγοράσουμε CL 515 εξυγχρονισμένα και είμαστε σε διαπραγματεύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καναδική κυβέρνηση και με την εταιρεία De Havilland που κατασκευάζει τώρα τα Καναντέρ να ξαναστήσει τη γραμμή παραγωγής και να αποκτήσουμε 7 αεροσκάφη. Αλλά τα 2 θα τα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και αυτό θέλει το χρόνο τους. Ένα αεροσκάφος δεν το παραγγέλνω τώρα και το παραλαμβάνω αύριο. Θέλει το χρόνο του, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, προχωρούμε να αγοράσουμε και αεροσκάφη βαρέως τύπου, όπως αυτά τα Ericsson, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Προβλέπονται μέσα στο ΕΓΙΣ η προμήθεια 10 ελικοπτέρων βαρέως τύπου, τα οποία θα μας βοηθήσουν σημαντικά. Δεν θα τα νοικιάσουμε και δεν θα πληρώνουμε αυτά τα λεφτά κάθε χρόνο που πληρώνουμε για να νοικιάζουμε αυτά τα ελικόπτερα. Και βεβαίως θα αγοράσουμε και ελαφρύτερα ελικόπτερα και 36 αεροσκάφη αμφίβια ελαφρού τύπου, τα οποία θα μπορούν, όπως αυτά που μισθώνουμε τώρα τους τράκτορες, αυτού του τύπου αεροσκάφη, 36 αεροσκάφη που θα μας ενισχύσουν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή και να βγούμε στην αγορά να νοικιάσουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε νοικιάσει φέτος δεν υπάρχουν δυστυχώς. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε μια προμήθεια μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ με 160 εκατομμύρια που διατίθενται από εκεί έτσι ώστε να αποκτήσουμε, με λίγα λόγια, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, το έχουμε σχεδιάσει, αλλά θέλει το χρόνο του. Βεβαίως, να γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Ήδη προχωράνε. Το Σεπτέμβριο ξεκινάμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα εναέρια μέσα. Και προχωράμε, βέβαια, όπως είπα, και για την προμήθεια των οχημάτων. Άρα, αν με ρωτάτε αν είναι επαρκή τα 5 τα οποία έχουμε, βεβαίως, διότι αν έχουμε 5 στη Ρόδο, πόσα θα έχουμε στην Κρήτη. 15 και αθρηστικά πού θα πρέπει να φτάσουμε περισσότερα από όσα έχει η Γαλλία, η οποία είναι 10πλάσια από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ καλός εναέριος στόλος. Με ρωτάτε για το σχεδιασμό και την μετακίνηση των αεροσκαφών, τις μετασταθμεύσεις που κάνουμε για να ενισχύσουμε μια περιοχή. Αυτό, κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας, γίνεται με γνώμονα την επικινδυνότητα της περιοχής. Όταν δηλαδή τραβάμε ένα αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο για να ενισχύσουμε ένα πεδίο, δεν θα το πάρουμε από εκεί που έχει υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Σας έδωσα και τους χάρτες του κινδύνου πυρκαγιάς ανά ημέρα. Και τραβήξαμε από περιοχές στις οποίες δεν παρατηρείται αυτή η επικινδυνότητα για να ενισχύσουμε τη Ρόδο. Και βέβαια ζητήσαμε και τη συνδρομή του Rescue, το οποίο μας έστειλε έναν ικανοποιητικό αριθμό αεροσκαφών. Αυτή τη στιγμή πετάνε στη Ρόδο
δύο αεροσκάφη Καναντέρ γαλλικά τα οποία ήρθαν εχθές. Και βέβαια έρχονται και φεύγουν ανάλογα και με τις ανάγκες τους. Είχαμε και τουρκικά. Είχαμε δύο air tractor της Τουρκίας και ένα Sikorsky της Τουρκίας, οι οποίοι ήρθαν και μας βοήθησαν και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και τους στείλαμε και στην Κύπρο, και στην Ρόδο, για να συνδράμουν στην αποστολή αυτή. Όπως στείλαμε και Καναντέρ από την Κροατία και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι υπάρχει ο μηχανισμός, γιατί η Ευρώπη έχει καταλάβει ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα φαινόμενα, τα big fires. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις ανάλογα και να τις ρίξουμε εκεί όπου πραγματικά δημιουργείται το πρόβλημα. Παρακαλώ και μια κουβέντα για okay, τα τελευταία θέματα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αν έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω. Να δώσω μια τελευταία πληροφορία όσον αφορά την Μαγνησία που με ρωτήσατε. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι στη Μαγνησία είχαμε, ακούστε αυτό εδώ, στις 13:05 είχαμε στην Αργαλαστή πυλή φωτιά, στις 13:43 στο Βελετήρι Στήνος, στις 13:55 στη Ριζόνα Βιωτία, στις 14:11 στο Νέο Πλάτανο Μαγνησίας παρακαλώ, στα 14:11 επίσης στο Κρόκινο Μαγνησίας, στις 14:12 στο Νέο Μοναστήρι Δωροδοκού, στις 14:50 στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στις 14:51 στο Σέσκλο Μαγνησίας, στις 14:52 στο Δομοκό, στις 15:10 στη Λαμία, στις 16:14 στη Λευκάδα Σπερχιάδα, στις 16:35 στη Βρυσιά Φαρσάλων, στις 16:37 στο Παλαιοκλήσι Καρδίτσας, στις 17:53 στο Μυρισοχώρι της Λάρισας και στις 17:54 στη Γιάννουλη της Λάρισας. Σε μια κλειστή περιοχή είχαμε 15 πυρκαγιές σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Με τις δυνάμεις να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν φωτιά η οποία έτρεχε, πιστέψτε με 6 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε ένα όχημα το οποίο αναπτύσσεται, κατεβάζει τις σωλήνες, κάνει εγκατάσταση για να αντιμετωπίσει μια φωτιά και η ταχύτητα του Λίβα είναι τέτοια που προσπερνάει και το όχημα, προσπερνάει και τον πυροσβέστη. Θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά, αν και το αρνείστε, ότι είναι θέματα που ξεπερνούν τους μηχανισμούς και πρέπει να οργανωθούμε και εμείς και οι πολίτες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν παρατηρείται σε εμάς. Αν κοιτάξετε την κάτω Ιταλία και τη Σικελία, αν κοιτάξετε το Μαρόκο, αν κοιτάξετε την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τουρκία σήμερα, θα δείτε ότι παντού συμβαίνει αυτό. Εμείς κάνουμε τα πάντα το ανθρωπίνως δυνατόν. Και θα ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, και να κλείσω εδώ για τους πυροσβέστες μας. Γιατί κάνατε μία επίθεση στους πυροσβέστες μας, οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους στην έναρξη της ομιλίας σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ο πυροσβέστης δεν Όταν ξεκινήσατε την ομιλία σας. Επίσης δεν ήταν προς τους πυροσβέστες, ήταν προς την κυβέρνηση προφανώς. Να δούμε τι έχει να πει, κύριε Πρόεδρε, να δούμε λίγο τι. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι. Ίσως δεν είναι σωστή η διατύπωση. Για να δούμε πώς θα το αναλύσει, κύριε Πρόεδρε. Τον ακούσουμε πρώτα. Ας τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Υπουργό. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν ότι ο πυροσβέστης δεν είναι ο εμπριστής. Ο πυροσβέστης είναι εκείνος ο οποίος πάει να σώσει, να σβήσει τη φωτιά, να σώσει τη ζωή, την περιουσία των πολιτών, να σώσει το φυσικό μας πλούτο. Και δίνει μάχες. Κάνει έναν πόλεμο που έχει πολλές μάχες. Κάποιες θα τις κερδίσει, κάποιες θα τις χάσει. Οι μάχες αυτές, ο πόλεμος αυτός, δεν είναι πόλεμος στο γραφείο, είναι πόλεμος στο πεδίο. Και όπως και ο αεροπόρος από πάνω, έτσι και αυτός από κάτω, έχει να πολεμήσει τον πυροσωρίτη που ανεβαίνει στα 3.000 πόδια και έχει 700 και 800 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να πω ότι, να σας πω ένα παράδειγμα όσον αφορά τη Ρόδο. Δούλευαν όλη τη νύχτα να κάνουν χωματουργικά σε ένα ξεροπόταμο, το οποίο είχε πλάτος περίπου 200-300 μέτρα. Σε κάποια σημεία στένευε. Εκεί λοιπόν φοβότανε ότι θα τους περάσει η φωτιά την άλλη μέρα που θα επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Όλο το βράδυ δούλευαν. Και την ημέρα, όταν σηκώθηκε ο άνεμος, εκεί που ήταν και είχαν διανοίξει με μπουλντόζες την περίμετρο αυτή, το ανάχωμα αυτό, τι συνέβη. Φύσηξε ο αέρας. Μία κάφτρα πέρασε πίσω του στα 400 μέτρα. Και έβαλε φωτιά και κάηκαν 30 στρέμματα. Γιατί κάηκαν 30 στρέμματα? Γιατί ήταν εκεί, πετούσαν από πάνω δύο αεροπλάνα και τα έστειλαν και την έσβησαν. Και τότε παρακολουθούσαμε όλοι το συμβάν, πολύ χαρούμενοι ότι σώθηκε και δεν πέρασε την γραμμή άμυνάς τους. Στο επόμενο μισάωρο, μια δεύτερη κάφτρα ταξίδεψε και πήγε ένα χιλιόμετρο πίσω, όπου το χορτάρι ξηρό και εκεί πλέον δεν την προλάβανε.
και επεκτάθηκε η πυρκαγιά. Καταλαβαίνετε την ψυχολογία του πυροσβέστη, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε μία μάχη και είδε ότι την έχασε. Όχι γιατί έφταιγε αυτός, αλλά γιατί ήταν ο καιρός τέτοιος. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες, ήταν ο αέρας τέτοιος και η ξηρασία του εδάφου τέτοια, η οποία προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να πω, πιστεύω ότι από όλους μας και από τους Έλληνες πολίτες και από τον καθένα χρειάζονται το σεβασμό, χρειάζονται την ενθάρρυνση, χρειάζονται την υποστήριξή μας, χρειάζονται το χειροκρότημά μας. Και όχι να λέμε ότι ήταν ανεπαρκής στη Βόρεια Εύβοια και τη δουλειά την έκαναν οι εθελοντές, κυρία Πρόεδρε της Ελευθερίας. Εμείς πιστεύουμε στον εθελοντισμό, έχουμε αυξήσει, έχουμε διπλασιάσει τους εθελοντές, γιατί είναι πράγματι αποδοτικοί και χρήσιμοι και συνεργαζόμαστε μαζί μας. Αλλά ο κύριος βραχίο ένας πολιτικής προστασίας της χώρας μας είναι το πυροσβεστικό. Σώμα. Είναι οι πυροσβέστριες και οι πυροσβέστες που δίνουν τον αγώνα και τη μάχη σε κάθε πεδίο εναντίον της φωτιάς σε όλη τη χώρα, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω έγινε κατανοητό ότι... Ναι, απλά να το πω λίγο εγώ για να γίνεται κατανοητό, αν μου επιτρέπετε και μετά συνεχίστε. Η διατύπωση του κυρίου Υπουργού έχει να κάνει ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών που εσείς είπατε και πολύ ευλόγως ότι ίσως έπρεπε να είναι μεγαλύτερος και όχι ως προς το έργο των πυροσβεστών, για το οποίο βεβαίως όλοι εδώ είμαστε απόλυτα ευγνώμονες, αλλά ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών που έπρεπε ή δεν έπρεπε να βρίσκονται σε κάθε σημείο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Για ένα λεπτό για να το κλείσουμε, γιατί νομίζω έγινε σε καλό επίπεδο όλη η συζήτηση να κλείσει. Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν είναι έντιμο να διαστρέφεται αυτά που λέει οποιοδήποτε και επειδή εγώ σας ρώτησα κατ' επανάληψη τι κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, που ξέρουμε πολύ καλά ότι τους προσλαμβάνετε ως εποχικό προσωπικό και τους εγκαταλείπετε στην ανεργία μετά την αντιπυρική περίοδο, και σας έχω ρωτήσει κατ' επανάληψη και δεν μου έχετε απαντήσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έγινε η τραγωδία στο Μάτι, το έγκλημα στο Μάτι, οι πυροσβέστες ήσαν με περιβολή και με παπούτσια κάποιοι δεκαετίας. Όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, όπως πολύ καλά ξέρετε, γιατί είστε στρατιωτικός, εάν σε εγκαταλείψουν χωρίς κατάρτιση, χωρίς όπλα, χωρίς παπούτσια, χωρίς αυτά που χρειάζεσαι για να πολεμήσεις, σε θυσιάζουν. Και όταν χάνεις τη ζωή σου, δεν είναι αυτοθυσία, είναι ανθρωποθυσία. Συνεπώς, τους ανθρώπους αυτούς σας ρωτώ και σας ρώτησα, δεν μου απαντήσατε, αλλά μη διαστρέφετε παρακαλώ τα δικά μου λόγια, διότι εγώ όχι απλώς δεν έκανα επίθεση στους πυροσβέστες, αλλά τους υπερασπίζομαι και σας ρωτώ πώς μεριμνάτε για τον ύπνο τους που είναι άυπνοι ατελείωτες μέρες, και σας παρακαλώ πάρα πολύ τους εθελοντές, τους πολίτες που από το υστέρημα της ψυχής, από το περίσευμα της ψυχής και το υστέρημα των δυνάμεών τους δίνουν τα πάντα, να γνωρίζετε ότι είναι μεγάλο λάθος να προσπαθείτε να τους αντιπαραθέσετε με τους πυροσβέστες. Οι εθελοντικές μονάδες πολιτικής προστασίας... Κυρία αλλά Πρόεδρε, και... παρακαλώ. Τελειώνω, ολοκληρώνω τη φράση μου, κύριε Πρόεδρε. Οι εθελοντικές μονάδες πολιτικής προστασίας και οι εθελοντές είναι κομμάτι του σχεδίου σε μια οργανωμένη πολιτεία και όχι αντίπαλοι των πυροσβεστών, όπως προσπαθείτε να τους παρουσιάσετε. Κύριε Υπουργέ, θέλετε το λόγο. Εσείς, πρώτα απ' όλα δεν αποδέχομαι, μου είπατε ότι δεν είναι έντιμο να διαστρεβλώνω τα λόγια σας. Εσείς είστε εκείνοι, η οποία είπατε... παρακαλώ. Καλό, ακούστε λίγο. Γίνεται τώρα μια συζήτηση εκτός πλαισίου. Ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να ακουστούν όλα τα ζητήματα και όλες οι απαντήσεις για κάτι που ενδιαφέρει πολύ τον ελληνικό λαό. Δεν τον ενδιαφέρει η αντιπαράθεση του ελληνικού λαού, η στήρα, η καταγραφή των ερωτημάτων βεβαίως, οι απαντήσεις βεβαίως και όλοι αξιολογούνται και για τα ερωτήματα και για τις απαντήσεις. Αλλά παρακαλώ, δεν θα επιτρέψω αντιπαράθεση πολιτική για αυτό το θέμα, ιδίως αυτή την περίοδο. Δώστε την απάντησή σας και όχι διάλογο, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ. Εκείνο εγώ που είπα είναι ότι δεν είναι δίκαιο προς τον πυροσβέστη να λέμε ότι δεν δούλεψε ή δεν δουλεύει στο πεδίο, δεν δούλεψε στη Βόρεια Εύβοια. Δεν φάνηκε. Οκ, ζητώ συγγνώμη, το κατάλαβα λάθος. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όσον αφορά
τους πυροσβέστες μας και τους εθελοντές μας, εμείς τους έχουμε εντάξει σε ένα σχέδιο. Εκπαιδεύσαμε από πέρυσι μέχρι φέτος 2.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και έχουμε εντάξει περίπου 50 εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών και περίπου 5.500 άτομα εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Για όλους αυτούς έχουμε ένα εκτενές πρόγραμμα που τους εντάσσουμε, τους εκπαιδεύουμε και τους αξιοποιούμε, τους βλέπουμε στο πεδίο, τους χρησιμοποιούμε στο πεδίο ο τοπικός διοικητής, τους εκπαιδεύουμε στο εκπαιδευτικό κέντρο στα Βίλια, κάτι που έχει ξεκινήσει από πέρυσι τον Νοέμβριο. Άρα, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι τους αξιοποιούμε, τους θέλουμε και προσπαθούμε να τους δώσουμε κινήτρα για να φέρουμε, να προσελκύσουμε και άλλους εθελοντές. Όσον αφορά τους εποχικούς, θα ήθελα να σας πω ότι σε όλο τον κόσμο η αντιπυρική περίοδος διακρίνεται από την εποχικότητα. Βεβαίως για 6 μήνες έχουμε αυξημένες ανάγκες, όπως όλοι το παρατηρούμε, άλλες οι ανάγκες στο χειμώνα, άλλες στο καλοκαίρι. Και έχουμε πράγματι 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι πληρώνονται το μισθό τους, τις υπερορίες τους, την έξτρα εργασία και βέβαια πληρώνονται και όλα τα επιδόματα τα οποία δίνουμε και στους υπόλοιπους. Δεν τους ξεχωρίζουμε. Και θα ήθελα να σας πω και για τον εξοπλισμό, τον οποίο είδατε ότι δεν έχουν. Μόνο φέτος πήραμε 4.500 ΜΑΠ, μέσα ατομικής προστασίας. Στολές, μπουφάν, άρβιλα πεδίου, κράνη, φίλτρα και ούτω καθεξής. Και τα μοιράσαμε σε όλους. Πήρανε όλοι όσοι δεν είχαν και πήραν και δεύτεροι αυτοί που έπρεπε να πάρουν δεύτεροι. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Θέλω να σας πω ότι μόνο για αυτά τα ΜΑΠ θα ήθελα να σας επισημάνω ότι κάναμε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε περισσότερα. Δεν μπορεί και πάλι να ανταποκριθεί η αγορά. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το ΕΓΙΣ με το οποίο θα τροφοδοτήσουμε σταδιακά όλους τους πυροσβέστες και όλους τους πυροσβέστερες με σύγχρονο εξοπλισμό, έτσι ώστε να δράσει το πεδίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να πω ότι και η Βουλή και βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι ευγνώμονες από όλους όσους επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, είτε αυτοί είναι πυροσβέστες, είτε είναι άντρες του υπόλοιπου κρατικού μηχανισμού, είτε βεβαίως είναι εθελοντές. Και ας ελπίσουμε πολύ γρήγορα να κατασβέσουν όλα τα ενεργά μέτωπα.